Το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος συνδέει απευθείας από σήμερα ή τρένο σε η διαδρομή με τον προαστιακό διαρκεί 63 λεπτά και τα δρομολόγια Πειραιάς αεροδρόμιο θα διεξάγονται ανά μία ώρα. Πειραιάς αεροδρόμιο σε μία ώρα και τρία λεπτά. Οι σειρμοί του προαστιακού κινούνται πλέον μόνο με ηλεκτρικό ρεύμα σε όλη τη διαδρομή. Οι χρονοβόρες με επιβιβάσεις από τα διζελοκίνητα στα ηλεκτροκίνητα τρένα αποτελούν παρελθόν. Απευθείας φτάνουν τα τρένα στον Πειραιά και από το Κιάτο. Κινούμαστε πολύ πιο άνετα και διευκολυνόμαστε σε θέματα χρόνου. Γιατί το ρεύμα είναι πιο σύγχρονο, πώς να το κάνουμε, από ότι το ντίζελ. Τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά ξεκινούν με τις πρώτες αφήξεις των πλοίων από τα νησιά. Το πρώτο δρομολόγιο από Πειραιά είναι 4:44 και φτάνουμε και 5:48 στο αεροδρόμιο. Υπάρχει ένα ακόμη πιο πρωινό δρομολόγιο, το οποίο ξεκινάει όμως από την Αθήνα και φτάνει, ξεκινάει 4:30 από την Αθήνα και φτάνει 5:15 στο αεροδρόμιο. Συντομότερα συνδέεται και η Αθήνα με το Ελευθέριος Βενιζέλος. Η διαδρομή από το σταθμό Λαρίσης μέχρι το αεροδρόμιο ολοκληρώνεται σε 45 λεπτά. Ο προαστιακός διέρχεται τώρα μέσα από την κατοικημένη ζώνη των Σεπολίων. Αυτό το τμήμα, περίπου 2,5 με 3 χιλιόμετρα, πρόκειται να υπογειοποιηθεί. Τα έργα θα ξεκινήσουν μέσα στο 2019 και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν σε 1 με 2 χρόνια. Ο χώρος που θα απελευθερωθεί θα δοθεί για ανάπλαση. Αλλάζουν τα δεδομένα και στη σύνδεση Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Η μεγαλύτερη σιδηροδρομική σύραγγα των Βαλκανίων, 9,3 χιλιόμετρων ανάμεσα στην Τιθωρέα και το Λιανοκλάδι, δίνει τέλος στη δύσκολη διέλευση των τρένων από τον Μπράλο. Από τη σύραγγα διέρχονται ήδη οι εμπορικές αμαξοστοιχίες και μέσα στις επόμενες ημέρες και οι επιβατικές. Το ταξίδι μέχρι τη Θεσσαλονίκη μειώνεται κατά 20 λεπτά.